Κύριε Ζανετίδη, καλημέρα από την ΚΟΑ. Μία με 3 του Δεκέμβρη θα διεξαχθεί το καθιερωμένο πλέον φεστιβάλ ελληνικού μελιού και παράλληλα το συνέδριο ελληνικού μελιού. Πείτε μας λίγο για τη συμμετοχή της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Καλή σας μέρα στην όμορφη ΚΟΑ. Πράγματι, από αύριο ξεκινάει το 14ο φεστιβάλ του ελληνικού μελιού, καθώς επίσης και το Σαββάτο το 14ο συνέδριο του ελληνικού μελιού. Η περιφέρεια μας έχει κατοχυρώσει περίπτερο για τους παραγωγούς, 27 παραγωγοί από νησιά της περιφέρειάς μας, 15 νησιά, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, θα δώσει το παρόν όπως κάθε χρόνο σε αυτή τη γιορτή του μελιού που γίνεται, όπου μελισσοκόμοι από όλη τη χώρα, μελισσοκομικοί σύλλογοι συμμετέχουν σε αυτό το πανηγύρι της μελισσοκομίας. Νομίζω πως είναι ένας τόπος συνάντησης των ανθρώπων της μελισσοκομίας και παράλληλα είναι ένα άριστος τρόπος προβολής του ελληνικού μελιού τόσο στους χώρους εστίασης. Είναι ένας τόπος προβολής, ανάδειξης αλλά και διάθεσης του δυναμικού αυτού προϊόντος της χώρας μας αλλά και ιδιαίτερα των νησιών της περιφέρειάς μας. Είναι πολύ δυναμικό προϊόν το μέλι που έχουμε στα νησιά, ποιοτικό μέλι, και πάρα πολλοί κόσμος εφοδιάζεται τίσια πλέον το μέλι που χρειάζεται για όλο τον χρόνο. Οι οικογένειες έρχονται και ψωνίζουν, κάνουν τις προμήθειές τους για όλο τον χρόνο, για όλη τη χρονιά. Τι ακριβώς γίνεται, δηλαδή είναι η παραγωγή, εκθέτουν τα προϊόντα τους, γίνονται κάποια event εκεί, είναι καθαρά το μέλι και... Καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλοί εκθέτες, παραγωγοί σε όλα αυτά σε όλο τον χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά. Λοιπόν, έρχεται πάρα πολλοί κόσμος. Όλα τα δίκτυα της τηλεόρασης είναι εκεί, προβάλλουν το μέλι, προβάλλουν τους παραγωγούς μας, γίνονται εξαιρετικά event, οι νέες τεχνολογίες για τη μελισσοκομεία υπάρχουν εκεί και προβάλλονται από τους εκθέτες. Το σημαντικό όμως είναι τα συνέδρια και η θεματολογία που γίνεται με την ευκαιρία αυτή, όπου οτιδήποτε τρέχει περί της μελισσοκομείας στην Ευρώπη και στον κόσμο συζητείται εκεί με τους μελισσοκομικούς συλλόγους να είναι παρόντες, με μελισσοκόμους και όποιος θέλει να το παρακολουθήσει. Το φεστιβάλ είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, συνδιοργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατηγικού Σχεδιασμού και αποτελεί ένα πολύ μεγάλο γεγονός για τη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζανετίδη. Καλή επιτυχία λοιπόν στην περιφέρειά μας σε αυτή την όμορφη γλυκιά εκδήλωση που θα πραγματοποιήσουμε. Έτσι ακριβώς, πολύ γλυκιά, πολύ γλυκιά. Μακάρι να έρθετε κι εσείς, αλλά υπάρχει ένας κίνδυνος να κολλήσετε. Αυτό.